και συντέκνη μου, καλησπέρα σας. Κάθε βράδυ μπαίνω στα σπίτια σας χωρίς να με καλέσετε. Βέβαια, όντε πάει κι αν είσαι απρόσκλητο σε ένα σπίτι, υπάρχει και ο φόβος του σκουπόξυλου. Αλλά θα μου πείτε, τόσοι και τόσοι μπαίνουν κάθε μέρα απρόσκλητοι μέσα στα σπίτια μας. Αν επιάναμενε για όλους τα σκουπόξυλα, δεν θα προλαβαίναμε. Η τηλεόραση, καλή μου φίλη, έχει καταντήσει ένα μεγάλο δάκρυ. Τόσοι κακομύριδες, τόσοι δυστυχισμένοι περνούν κάθε μέρα μέσα από τούτο να το μαγικό κουτί ή αλλιώς το κουτί της δυστυχίας, που κάθομαι και μια φορά και σκέφτομαι, καλά, μόνο δυστυχία υπάρχει σε τούτο τον κόσμο. Ευτυχία αποθέτει. Συντέκνησε και συντέκνη μου, χαρώ όμως πως έχει παραγενεί το κακό. Εγώ έχω τα δικά μου προβλήματα, τις δικές μου σκοτούρες, βγαίνεις και του λόγου σου και ράμου στην τηλεόραση και μου λες τις δικές σου. Και δεν φτάνει που μου τις λες και εσύ και ράμου κι άλλες 10 κεράδες μια σε κάθε κανάλι, μα γυρεύεται και οικονομική βοήθεια. Εντάξει, δεν λέω, να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει, αλλά ποιους να πρωτοβοηθήσει κι αυτός, ε? Πρέπει συνέχεια να έχει κι ανείς τη χέρα του μέσα στην τσέπη του και να δίνει, λες κι είμαστε απόγονοι του Ωνάς. Μα για να βγούμε στον δρόμο να δούμε μια ταινία που σάξαμε εκιά μεσόσπεζα και προχωρούμε, ε? Να πηγαίνει ο κόσμος στις εκπομπές στην τηλεόραση και να λέει δημόσια τα οικογενειακά του. Πώς το θεωρείς, σωστό είναι? Όχι, δεν το βρίσκω. Δεν είναι σωστό. Κουτσομπολιόν. Κουτσομπολιόν, να είσαι καλά. Άμα το κρίνει αυτός. Άμα το κρίνει σωστό, πάει. Όχι! 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 Να είσαι καλά. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι ελέγανε τα ενίκο μη ενδύμο. Η δεξά μου χέρα η συνάδελφος Κούλα Λαγωνικάκη έχει καλεσμένου στο στούντιο και θα κάνουνε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλησπέρα. Μαζί μας έχουμε την κυρία Μερόπη Αρναουτάκη με τα παιδιά της. Κλαίτε, μωρέ. Κλαίτε. Μη γελάτε, μωρέ. Κλαίτε. Κλαίτε, μωρέ, να μας ελπιδεί ο κόσμος και ύστερα να σας επάρω σοκολάτες. Κλαίτε. Μα, κυρία Μερόπη, αφήστε τα παιδιά να είναι ήρεμα. Δεν χρειάζεται να κλαίνε. Μα, είδα λέτε, κυρία δημοσιογράφος. Άμα δεν κλαίνε τα παιδιά, πώς θα γεννεί η δουλειά. Πώς θα αγγίξουμε τις ευαίσθητες χορδές του κόσμου, ε? Θα αγγίξουμε τις ευαίσθητες χορδές του κόσμου με την κουβέντα που θα κάνουμε. Πείτε μας το πρόβλημά σας. Κυρία δημοσιογράφος, μα δεν έχω μόνο ένα πρόβλημα. Γεμάτη προβλήματα άμε από όταν γεννήθηκα. Όταν τα σκέφτομαι, έτσι μου έρχεται να τροζαθώ. Ο πατέρας μου με τη μάνα μου εμαλώνανε. Ο πατέρας μου έδινε μπουνιές στη μούρη τη μάνα μου και τρέχανε οι μούρες στη αίματα. Θεέ μου, μεγαλοδύναμη, δεν μπορώ να τα σκέφτομαι τούτανα. Κλαίτε, μωρέ, κλαίτε. Όταν σκαμμένα, αντί να κλαίνε σήμερα ο γελούνε. Κλαίτε, μωρέ, κλαίτε. Πώς θα βγάλουμε σήμερα το μεροκάματο, ε? Σας παρακαλώ, κυρία Μερόπη, αφήστε τα παιδιά να είναι ήρεμα και συνεχίστε. Κυρία δημοσιογράφος, θαρώ πως έμπαε, πρέπει να δώσω το λογαριασμό της τράπεζας και όποιος θέλει να βοηθήσει, ναι. Να τον δώσετε. Ναι. Μα πρώτα να πείτε και τα υπόλοιπα προβλήματά σας, να σχηματίσει γνώμη ο κόσμος. Θα πω θέλει, κυρία δημοσιογράφος, μα πρώτα να δώσω το λογαριασμό. Δεν κατέω. Ποιο λογαριασμό να δώσω, ποια τράπεζα, να δώσω τη εθνική, να δώσω τη εμπορική, τη αγροτική, τη Χίου Μπάνκ, τη Μακεδονία Στράκη. Δεν κατέω. Σε όλες αυτές τις τράπεζες έχετε λογαριασμό. Κυρία δημοσιογράφος, είμαι ανασφαλές άτομο και θέλω να αισθάνομαι γερή εξασφάλιση. Στο κάτω-κάτω δεν τα κλέψαμε. Με τον ιδρώτα μας τα μαζώνομε. Κλέτε, μωρέ. Κλέτε. Μη γελάτε, μωρέ, και μου σπάτε τα νεύρα μου, τα σκασμένα. Αντί να κλαίνε σήμερα, κλέτε, μωρέ. Κλαίτε! Που... Κάτσε μωρέ, πού είναι μωρέ το κρεμμύδι, να το κάνετε τι το κρεμμύδι, κυρία Μερόπη. Κυρία δημοσιογράφος, άμα δεν κλαίνε τα κοπέλια, τον εβάλω στα μάτια κρεμμύδια και τρέχουνε βρύση ύστερα, ναι. Σας παρακαλώ, κυρία μου, τι πράγματα είναι αυτά. Τα πράγματα είναι τούτανα. Ο προχθές είχα πάει στον Αντένα, στην εκπομπή του Μικρούτσικου. Ναι, αρχίζουνε τα κοπέλια και κλαίγανε
Και άρχισε το γύρισμα. Σε μια στιγμή φωνάζει ο σκηνοθέτης. Στόπι, στόπι, πάμε πάλι από την αρχή. Συνέχεια διακοπές γίνονταν. 7 ώρες κράτηξε το γύρισμα. Πού να αντέξουν και τα κακορίζικα τα κοπέλια να κλαίνε συνέχεια. Σε μια στιγμή μου λέει ο Ανδρέας. Κρομίδι, κερά μου, κρομίδι. Να είναι καλά, ο Ανδρέας ο μικρούτσικος. Αυτός μου μάθαινε το κόλπο μου. Αυτός είναι άνθρωπος στη δουλειά και κατέει, ναι. Κυρία Μερόπη, ο τηλεοπτικός χρόνος περνά. Και δεν ακούγονται τα προβλήματά σου. Και πως περνά. Κοπελιά μου, κάμε να κρατήξει εκπομπή μια ώρα παραπάνω και εγώ θα σου δώσω το 20% από τις πράξεις. Μα πείτε, κυρία μου, ήρθατε εδώ για να μας δωροδοκίσετε. Αν το ξαναπείτε, θα διακόψω την εκπομπή. Όχι, κυρία δημοσιογράφος, μη μου το κάνετε τούτο να μην διακόψετε την εκπομπή. Και αύριο πρέπει να δώσω την τελευταία δόση της Mercedes. Θέλω να την αποπληρώσω για να την αισθάνομαι κατά δικιά μου, ναι, ναι. Μα τι λέτε, θρασίτατη και πονηρότατη κυρία Μερόπη. Έχετε και Mercedes? Και πιάσε συμμορή, πιάσε συμμορή που θα μου πεις αν έχω Mercedes, εφορίασε και θες τεκμήρια. Καθόλου μωρή ευγένεια δεν έχει μέσα σου ένας. Ένας είναι ο Άγιος το δυστυχισμένο, μόνο ο μικρούτσικος. Αντέλια μου, άντε κοπέλια μου να φύγομαι και να κατέσχεθα μου. Πως μπορεί να είμαστε εφτωχοί και δυστυχισμένοι, μα κορόιδα δεν είμαστε. Άντε κοπελάκια μου, άντε να προλάβουμε την εκπομπή στο Sky.